Αμέ. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι κάναμε μια σημαντική και δικαιότατη νίκη απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο. Απέναντι σε μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε από εμάς καλά, το πρώτο τέταρτο. Νομίζω μετά να χάσαμε λίγο το μάχη του κέντρου. Από μια αλλαγή στη διάταξή μας καταφέραμε να ισορροπήσουμε. Στο πρώτο μήκο μας θεωρώ ότι η ομάδα δεν κάνει και πιο πολύ την κάτω της μπάλας. Μας πίεσε τα ουσία φάση δεν έκανε, παρά μόνο κάποια να πεινάσουν. Σε αντίθεση με εμάς που είχαμε φυλασκή φάση στον Κάσο στο τέταρτο τέλος του Κιάκου να ανοίξουμε το σκορ. Στο δεύτερο μήκο νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην κλώδο, βάλαμε την γκολ. Είχαμε και τις προϋποθέσεις να βάλουμε και ένα δύο τρία τέταρτο που φτάσαμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στον κόσμο που μας βοήθησε. Συνεχίζουμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Παραμένουμε μόνοι μας πρώτοι και ανέκτητοι και έτσι έχουμε συνεχίσει το κοπέλι μας. Ερώτηση. Μας κερδίσει την πρέπει. Μας δώσουμε. Πώς τον παίξε. Μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Είχαμε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα κατάλληλα. Μπήκαμε στο γήπεδο να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Είχαμε στην αρχή του θετικού αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα. Δεν κρατήσαμε πολύ καλά την μπάλα. Βγαίνει ο αντιπάλος αρκετές φορές. Με την αλλαγή που κάναμε εσωτερικά, βοήθησε πολύ στο πλάνο μας. Το ακολουθήσαμε με τα γράμμα και ανεβάσαμε την απόδοση μας κατά κορυφή. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι ήμασταν πολύ ανώτεροι του αντιπάλου και αξίζαμε την νίκη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, σε όλους οι οποίοι απαντήσουν την ομάδα. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα στόχο, το πρωτάθλημα μακρινό και απλά συνεχίζουμε όπως είπα. Ευχαριστούμε. Ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας. Πρέπει να το διαχειριστούμε και να δούμε τη συνέχεια. Σε ένα παιχνίδι που το είχαμε οργανώσει με τελείως διαφορετικό τρόπο και ιδίως πρώτο του χρόνου. Θα με δώσει η εντολή να μην σηκωθεί η μπάλα, αλλά ξέραμε ότι ο Πόλο είναι πολύ καλή ομάδα στους πίσω χώρους φάλματα. Τεχνική, ενεργική, πολύ δυνατή στο δωμάτιο του χώρου. Κάμε πίνα και διώξαμε να βρούμε μεσοδιαστήματα από πλευρέ για να δημιουργήσουμε το δωμάτιο μα. Στο πρώτο επίπεδο να το κάναμε πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλή κατοχή μπάτα και γυρνάξαμε μόνο από ένα λάθο που κάναμε που έφυγε τίποτα στην πλάτη. Με απόφαση δική μου επιλέξαμε να βάλουμε ένα παίχτη πίσω στην άμυνα, τον Μουμίν, ο οποίο μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι. Βάλουμε τον Μαχαμάτ στη μέση για να ενισχύσει με τον Παντελή τον χώρο και να κοιτάξουμε να φέρουμε πιο ορθόδοξα την μπάλα και με μεγαλύτερη ευχέρεια από τους πίσω χώρους. Στην πρώτη φάση φάγαμε τον γκολ, που ήταν ένα γκολ που το είχαμε συζητήσει ότι δεν πρέπει να δεχτούμε τέτοιες πάσεις πλάκες. Και από εκεί και μετά, ως διαμαγείας, λίγο μα πήγε. Άλλαξε το πλάνο, προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε άμεσα την μπάλα στην περιοχή. Δεν δημιουργήσαμε τις συνεργασίες και δεν ανοίξαμε τους χώρους που θέλαμε να μπούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε συνεργασίες. Δεν πήγαμε από το πλάι. Δεν παίξαμε ανεβάζοντας την μπάλα και τον μεσαίο χώρο να ψάξουμε το κάθετο που επιδιώκαμε ανάμεσα στους δύο στόπερ και να εκμεταλλευτούμε τον κόσμο να στην κίνηση ανάμεσά τους. Δυστυχώς αφήσαμε το παιχνίδι επειδή μας έρχεται κάτι ανάποδα. Πήγαμε δεύτεροι σε όλα. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό, και όχι για μαγεία, ό,τι είχαμε στο πρώτο μήνυμα και σε άλλο θέμα ψυχολογία και αυτοκολλητή, χάθηκε. Είναι πράγματα τα οποία είναι καινούργια για μα, γιατί είμαστε δύο εβδομάδε εδώ. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά, να μπορέσουμε να τα διαχειριζόμαστε, να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια σε αυτό, αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξαναεπαναληφθεί είναι όταν κάτι στραβώνει σε ένα παιχνίδι, να φεύγουμε τελείως από το παιχνίδι. Είναι κάτι που θα βρούμε τη λύση με τα παιδιά. Έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Ξέρουμε ότι απογοητεύτηκε ο κόσμος. Πάμε να μπορέσει να μας βοηθήσει με ενθουσιασμό και στήριξη της τάμπης εδώ και πέρα. Θα ξανακάνουμε τη μεγάλη μας προσπάθεια για να επιστρέψουμε στο γήπεδο, να δείξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και να πάρουμε αποτελέσματα για να είμαστε κοντά στο στόχο. Εγώ λέω ότι έχει ακόμη πολύ δρόμο. Να βρούμε παιχνίδι την καλή μας εικόνα, το χαρακτήρα μας και από εκεί και μετά να διεκδικήσουμε.
και στον οποίο σπαθούν τώρα όλοι. Να δώσει χαρακτήρα στον Απόλλωνα. Μπόρεσε και βρήκε τις φάσεις που ήθελε στην πλάτη της Αθήνης μας, έτυχε τέρμα στην πρώτη φάση του δεύτερου δρόμου και από εκεί μετά διαχειρίστηκε το βαθμό και όπως έπρεπε. Και θα μπορούσε με τις φάσεις που κρατήκαμε ανοιχτή στο τέλος να έχει πετύχει άλλο τέρμα. Μεγάλη προσπάθεια από εμάς. Εγώ πιστεύω πολύ την ομάδα. Τηλεφώνω τα χάρια πρόβλημα, πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα δικά μας στην διάρκεια του κόσμου. Σας ακούω, αν θέλετε να ρωτήσετε. Αν θέλετε να ρωτήσετε. Κοιτάξτε, όπως είδαμε από την αρχή, ξέρουμε ότι θα γίνει τα πράγματα δύσκολα. Αν πούμε ότι δεν υπάρχει χρόνο, κάπως όμως. Στόχος είναι η ομάδα να διεκδικήσει νίκες και να μπορεί να βρει και τέτοια παιχνίδια που είναι παιχνίδια τα οποία αλλάζουν την, και την εικόνα και την αγωγία, να μπορέσει να βρει τέτοιες νίκες για να μπορέσει να είναι στον πρώτο της κορυφής. Έχει πολύ καλό υλικό, έχει βάθος, αλλά αυτό που μας δημιουργήσε λίγο προβλήμα είναι ότι στη στραβή βρεθήκαμε τελείως έξω. Δηλαδή έγινε τον κόλ, το αντιπάλου, έφυγε η ψυχολογία μας, έφυγε ότι είχαμε σχεδιάσει, είναι σαν μαθολούσα. Απορρέπεται αυτό να συμβαίνει από παιδιά έμπειρα. Και είναι το πρόβλημα το οποίο πρέπει εμείς σαν προπονητές να λύσουμε. Γιατί η εικόνα του δεύτερου που είναι η μικρόλα μας αδικεί και για τη δουλειά του και για αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Έγιναν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει χρόνος και εγώ πιστεύω πάντα στο βάθος που κάνω και στα παιδιά που υπάρχουν τώρα και είναι στο Ρόστερ και έχει βάθος στο Ρόστερ και στην ομάδα. Θα δώσουμε τη μάχη μας και θα πούμε στο εντάξει. Εγώ θα εξηγήσω με αυτό το coach. Δεν έχει καθόλου άλλο. Ξεκίνησε το μάτς πάρα πολύ καλά. Δεν μας απήλυσε καθόλου ο Απόλλωνας. Μόνο αυτό να διώξει στην πλάτη της άμυνας, στην πρώτη γκρίνα. Θεωρώ ότι μας αδικεί το αποτέλεσμα, αλλά στο δεύτερο επίπεδο, όπως είπε ο προπονητής, δεν μπήκαμε καθόλου προς το επίπεδο. Φάγαμε ένα τόπο πολύ γρήγορα. Και κατεβάσαμε μια κόρτα για να δουλέψουμε. Σήμερα ήρθε ο κόσμος πάρα πολύ στο γήπεδο. Θέλω να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγχρόνια εκ μέρους από όλων των παιδιών. Γιατί το πικράμε. Θα προσπαθήσουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, όλα τα παιδιά και ο προπονητής και όλοι, να φτιάξουμε την κατάσταση. Και πάλι θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγχρόνιο στον κόσμο. Σε ευχαριστώ. Εντάξει.